Σε επιχείρηση καύσης νεκρών θέλει να δραστηριοποιηθεί ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Μετά από 35 χρόνια στην ελληνική πολιτική σκηνή, ο Θόδωρος Πάγκαλος θέλει να γίνει επιχειρηματίας. Πρόσφατα ίδρυσε μαζί με τη σύζυγό του μια νέα εταιρεία και πλέον φιλοδοξεί να επεκταθεί σε μια σειρά από τομείς. Ένας από αυτούς, η κατασκευή του πρώτου ιδιωτικού αποτεφρωτηρίου στην Ελλάδα. Ιδιωτικό να το κάνει. Γιατί ιδιωτικό να το κάνει, για να εισπράττουνε. Και εκεί το μυαλό τους στο χρήμα. Ναι, έφερε στη συζήτηση ότι κάποιος επιχειρηματίας γνωστός του ήθελε να τον πληροφορήσει ο κύριος Πάγκαλος για το καθεστώς που υπάρχει και τη δυνατότητα κατασκευής ιδιωτικών αποτεφρωτηρίων. Ο κύριος Αντώνης Αλακιώτης είναι πρόεδρος της Επιτροπής για το Δικαίωμα Αποτέφρωσης Νεκρών στην Ελλάδα και ένας από τους δημιουργούς του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει σήμερα. Πριν από 20 μέρες επισκέφθηκε το γραφείο του κυρίου Πάγκαλου, καθώς ο πρώην υπουργός ήθελε να ενημερωθεί σχετικά. Με βάση το νόμο και το προεδρικό διάταγμα, ούτε ιδιωτικά νεκροταφεία, ούτε ιδιωτικά αποτεφρωτήρια μπορούν να γίνουν. Οι δήμοι ή οι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου έχουν την ευθύνη ίδρυσης και λειτουργίας τους. Σύμφωνα με τον κύριο Αλακιώτη, ο Θόδωρος Πάγκαλος ενδιαφερόταν και για την εισαγωγή μηχανημάτων αποτέφρωσης νεκρών που ενδεχομένως ήθελαν να αγοράσουν οι δήμοι. Ο κύριος Αλακιώτης του εξήγησε ότι σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο, η προμήθεια τέτοιων μηχανημάτων γίνεται με διεθνή διαγωνισμό. Ενδεχόμενα και οι εταιρείες που μπορεί να ενδιαφέρεται ο επιχειρηματίας φίλος του κυρίου Πάγκαλου ή ο ίδιος θα προσέλθουν να πάρουν μέρος στο διαγωνισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κύριος Πάγκαλος, αφού ενημερώθηκε από τον κύριο Αλακιώτη, επικοινώνησε με δήμους της Αττικής και της περιφέρειας. Κοιτάξτε, με έχουν πάρει από κάποιους δήμους εκ των υστέρων και με ρωτήσανε. Τουλάχιστον αυτοί οι δήμοι που με πήραν δεν έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις τα νεκροταφεία τους για να κάνουν αποτεφρωτήριο. Κάτι πρέπει να κάνει κι αυτός. Τόσο καιρό καθόταν. Μην δουλέψεις και λίγο. Η επιχείρηση του Ζεύγους Πάγκαλου έχει έδρα ένα διαμέρισμα στο Κολωνάκι επί της Φιλικής Εταιρείας 18. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών επιχειρηματικής φύσης, υπηρεσίες έρευνας και αγοράς, παροχή συμβούλου επικοινωνίας σε θέματα τεχνολογίας και ενέργειας και αντιπροσώπευση επιχειρήσεων.